Η θέση μας ήταν συλλογική και μέσα από την ανακοίνωση της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας. Θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, δηλαδή ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση νομοθετεί και μάλιστα δίνει και τη δυνατότητα στους Δήμους να καλύψουν το έξοδο αυτό, όχι από τα ανταποδοτικά πλέον, αλλά από τις γενικές δαπάνες, θα έπρεπε να το εφαρμόσει και ο Δήμος Κορινθίων, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι ανά την Ελλάδα. Και σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από τη δικαιοσύνη και μέσα από τα στοιχεία της υπόθεσης, αλλά είναι άλλο το δικαστικό κομμάτι και άλλο το πολιτικό κομμάτι. Επομένως, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους πρέπει να εφαρμοστεί και τα δικαστήρια θα κάνουν τη δουλειά τους και θα κρίνουν αυτό που πρέπει να κρίνουν. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ταυτίζονται αυτά τα δύο. Είναι άλλο η υποχρέωση που προκύπτει για ένα Δήμο ο οποίος συνεργάζεται και ο οποίος εντάσσεται μέσα σε μια πολιτεία και διαφορετικό το τι θα κάνει η δικαιοσύνη, το οποίο νομίζω ότι έρχεται μετά. Ναι, αλλά τότε στο ερώτημα των Δήμων, στο ηλεκτρικό συνέδριο, το ηλεκτρικό συνέδριο απαντάει αρνητικά. Κοιτάξτε, αυτό, όπως είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο στους 321, αν δεν κάνω λάθος, Δήμους πανελλαδικά, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα και προχώρησε κανονικά. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Δήμοι οφείλουν, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και με βάση το τι γινόταν και μέχρι τώρα, ότι σε κάθε περίπτωση έγινε και μια προσπάθεια με την τροπολογία να απελευθερώσουμε το Δήμο από αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν με τα ανταποδοτικά, θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις και από εκεί και πέρα οι εισηγήσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου ή οι αποφάσεις των δικαστηρίων, επαναλαμβάνω ότι έπονται και ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις και την νομοθεσία μιας πολιτείας της οποίας είμαστε μέρος και από την οποία παίρνουμε και πράγματα. Έχουμε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων και έχουμε καταφέρει και πολλά έργα και πολλές δαπάνες και πολλές δυνατότητες τις οποίες έχουμε εκμεταλλευτεί. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε και υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο δυνατότητες, έχουμε και υποχρεώσεις. Επομένως, σε αυτή τη λογική και για να συνεχίσουμε και αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, θα πρέπει νομίζω να συμμορφώνεται και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε αυτήν την κατεύθυνση για να λύσει και το πρόβλημα των συμβασιούχων, οι οποίοι είναι σε ομοιρία όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι, αλλά και το δημόσιο συμφέρον της καθαριότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους δημότες. Μήπως θα πρέπει όμως να έρθει κάποια οδηγία από τον προϊστάμενο Υπουργό του Ελεκτρικού Συνεδρίου για να δοθεί οδηγία να υπογράφουν τα εντάλματα? Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία, ο κύριος Κουρλέτης, έχει ήδη επιληφθεί του θέματος αυτού και προσωπικά ο ίδιος απέναντι στο Δήμο Κορινθίων, με τον οποίο είναι σε μια συνεννόηση, αλλά και απέναντι στις αρμόδιες αρχές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να λυθεί το επόμενο διάστημα και θα λυθεί και νομίζω ότι η άκαμπτη στάση του Δήμου θα πρέπει να αρθεί και να προχωρήσουμε κανονικά στην εφαρμογή της νομοθεσίας.